Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου. Ένα ακόμη μεσημέρι μαζί για την ενημέρωσή σας. Ξεκινάμε με την πολιτική ειδησιογραφία της ημέρας και με την επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, στην Αθήνα. Ο κ. Σούλτς είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, αλλά και άλλα καυτά ανοιχτά ζητήματα για την ελληνική κυβέρνηση, όπως αυτό των κόκκινων δανείων, με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα, έκανε λόγο για παράλογες απαιτήσεις των δανειστών, με τον Μάρτιν Σούλτς να εκφράζει τη συμπαραστασή του στην ελληνική κυβέρνηση. Ο Πέτρος Λιωδάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει για το θέμα και τις επαφές του Πρωθυπουργού με τον Μάρτιν Σούλτς. Πέτρο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βίκη, επίθεση προς τους δανειστές ή τουλάχιστον προς εκείνους που τηρούν σκληρή στάση, διακινδυνεύοντας την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον Μάρτιν Σούλτς στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπες και εσύ, έκανε λόγο για παράλογες απαιτήσεις τόσο στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά και στην αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει από τις θέσεις της για κάλυψη τουλάχιστον του 70% των κόκκινων δανείων, ενώ για τον ΦΠΑ στα νησιά τόνισε ότι δεν μπορεί οι νησιώτες να ανοίγουν την αγκαλιά τους στους πρόσφυγες την ώρα που η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αυξήσει τον ΦΠΑ. Συνδέει ο Πρωθυπουργός το προσφυγικό ζήτημα με τα δημοσιονομικά ζητήματα που υπάρχουν ανοιχτά στην Ελλάδα. Το είχε ξεκινήσει άλλωστε από την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζεται αυτή η τακτική από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου. Τώρα, κύριο Σούλτς χαρακτήρισε τα αιτήματα του Έλληνα Πρωθυπουργού δίκαια, διαβεβαιώντας ότι τα έχει συζητήσει με τον Επίτροπο Μοσκοβίση και πως θα τα διαβιβάσει και στους εκπροσώπους των θεσμών στις Βρυξέλλες. Ο Πιέρ Μοσκοβίση, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα και την ώρα που γινόντουσαν οι κοινές δηλώσεις Σούλτς Τσίπρα, έδινε με τη σειρά του συνέντευξη τύπου στην ελληνική πρωτεύουσα και έδινε παράλληλα περιθώριο στη χώρα μας μέχρι τη Δευτέρα ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα κόκκινα δάνεια έδειξε κατανόηση στην προσήλωση των Ελλήνων να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους, θέλησε όμως παράλληλα να κάνει διαχωρισμό από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Εκτίμησε πως θα υπάρξει συμβιβασμός στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ εντύπωση προκάλεσε η μη αναφορά του σε ισοδύναμα μέτρα για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευράς δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα. Για το ασφαλιστικό τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στη σημασία του να ανοίξει η συζήτηση για το ελληνικό χρέος με τρόπο ρεαλιστικό. Μάλιστα, Πέτρο, να σας ευχαριστήσω. Εμείς σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα σχετικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του Μάρτιν Σούλτς, όπως επίσης και ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μοσκοβίση. Την ίδια στιγμή που οι νησιώτες μας ανοίγουν την αγκαλιά τους στα κύματα των προσφύγων και τους δίνουν από το φαγητό τους, ενδεχομένως και από τη στέγη τους ορισμένοι, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αυξήσει το ΦΠΑ στα νησιά. Την ίδια στιγμή που εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας και θα δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να έχουν στέγη αυτοί οι άνθρωποι, έστω και προσωρινή, μέχρι τη διαδικασία της μεταεγκατάστασης. Την ίδια στιγμή δεχόμεθα πιέσεις για παράλογες απαιτήσεις, για την δυνατότητα, την πιθανότητα να άρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες πολίτες. Εξήγησα λοιπόν στον Πρόεδρο Σούλτς ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι απαράδεκτες και η ελληνική κυβέρνηση σε αυτές τις απαιτήσεις δεν πρόκειται να υποχωρήσει. I took seriously note about some of the elements you raised, this housing question, for example, the VAT questions on the islands, and I take these points back to Brussels and to speak immediately with my interlocutors about this, in my eyes, justified questions you just raised. Mais il y a encore des éléments sur lesquels il faut conclure. Et ces éléments ont fait partie de mes discussions hier et aujourd'hui. Je veux en citer deux. Un qui est la recapitalisation des banques, sur lequel je vais revenir, et l'autre qui est la question de l'insolvabilité des ménages.
Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut aider et protéger les plus vulnérables. Mais il faut aussi trouver une solution par rapport à ceux qui décident de faire faillite pour éviter leurs responsabilités. All Greeks have high hopes from you. They are worried, they are concerned, they are afraid of losing their houses. What message would you like to send to all those people? I came here as a friend in order to find solutions, and we discussed that with as well the Prime Minister, Mr. Tsakalotos, Mr. Drakazekis. We are working in a very good spirit, and I think the cooperation with this government is excellent. Of course, we have a few issues, among them the one you mentioned, that we've got to solve. We are trying to bring the compromise. I'm hopeful and I would say confident that we can do that before the end of this week, so that the next Eurogroup on Monday is a success, and so that there can be a positive decision and the process of Greece succeeding inside the Eurozone and Greece getting back to growth, to social cohesion, with the program on track. I think this is the scenario I'm fighting for. Did you suggest any specific solution to the Prime Minister concerning the danger of people losing their houses? You may be sure that the Prime Minister is aware of that. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι προκαλεί πονοκέφαλο στις τοπικές αρχές και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει να κάνει με έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Κρήτη. Και είναι έργα τα οποία κινδυνεύουν, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν πρόκειται η χρηματοδότησή τους να συνδεθεί με την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη από το Ηράκλειο να μας πει τι δήλωσε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, Βίκη, είναι μια σειρά από έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το τρέχον ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται 31-12, δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθούν, αφού είναι έργα τα οποία ξεκίνησαν αργά και αναγκαστικά κάποια από αυτά θα μεταφερθούν στη νέα προγραμματική περίοδο ως έργα γέφυρες. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε επιβάρυνση του προϋπολογισμού στο περιφερειακό πρόγραμμα με τα έργα αυτά, αφενός, αφετέρου και στα τομεακά προγράμματα, από υπάρχουν και έργα της Κρήτης που είναι ενταγμένα στα τομεακά προγράμματα. Το μεγάλο καμπανάκι είναι για ένα έργο της Κρήτης. Αφορά το δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Το έργο αυτό είχε δημοπρατηθεί. Υπήρξε εμπλοκή με στάσεις εργολάβων. Τελικά δεν κατακυρώθηκε στον δεύτερο εργολάβο και ουσιαστικά το έργο αυτό έχει παραμείνει μητελές. Και αυτό το έργο δεν μπορεί, είναι βέβαιο, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο, δεν μπορεί να περάσει ως έργο γέφυρα, γιατί έχει περάσει από το τρίτο στο τέταρτο, από το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης στο ΕΣΠΑ και από το ΕΣΠΑ, από το δεύτερο στο τρίτο και από το τρίτο στο τέταρτο. Οπότε δεν μπορεί να περάσει και στη νέα προγραμματική περίοδο. Έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια. Αυτό σημαίνει, Χάρη, ότι θα αναζητηθούν άλλοι πόροι χρηματοδότησης του έργου? Αυτό πλέον σημαίνει, Βίκη, όπως πολύ σωστά λες, πρέπει να αναζητηθούν άλλοι πόροι και οι μοναδικοί πόροι που μπορούν να αναζητηθούν είναι από εθνικούς, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από εθνικούς πόρους, να χρηματοδοτηθεί το έργο για να τελειώσει. Χρειάζονται περίπου γύρω στα 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα, ανάμεσα τους είναι αρκετοί βιολογικοί καθαρισμοί. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, ένα έργο με 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός Γεωργιούπολης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου από Κόρονα με 10 εκατομμύρια ευρώ. Που να σε διακόψω εδώ και να πω, Χάρη, ότι είναι ένα έργο το οποίο είχε περάσει και αυτό από 40 κύματα, είχε απενταχθεί στη συνέχεια με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής του νησιού, χρηματοδοτήθηκε εκ νέου και τώρα κινδυνεύει και πάλι. Έτσι ακριβώς, και είναι ένα έργο το οποίο απεντάχθηκε με ευθύνη του Υπουργείου, πρέπει να το πούμε αυτό, από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στη συνέχεια η Περιφέρεια το ενέταξε στο περιφερειακό πρόγραμμα. Τώρα, από εκεί πέρα βγήκε να σου πω ότι είναι τρία μεγάλα έργα. Πρόκειται για το έργο Γούρνες Χερσόνησος, πρόκειται για το έργο Πάνορμο Εξάντη, το οποίο δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα, οπότε θα χρηματοδοτηθεί από τη νέα προγραμματική περίοδο. Για αυτά τα έργα ο κύριος Αρναουτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα προχωρήσουν πάρα πολύ καλά. Αρκετοί, όπως είπαμε, βιολογικοί καθαρισμοί, οδικά έργα τα οποία
είναι και, και στο νομό Χανίων, όπως είναι ο δρόμος προς τη Χρυσοσκαλίτισσα, και η κατασκευή των νέων πτερυγών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ένα έργο το οποίο είχε προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην νέα χρηματοδοτική περίοδο έχουν δεσμευτεί 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αρναουτάκης τόνισε ότι η περιφέρεια θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην απολέσει κονδύλια, να μην χάσει κονδύλια και να πάρει και επιπλέον κονδύλια, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στο περιφερειακό πρόγραμμα με τη μεταφορά των συγκεκριμένων έργων. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Χάρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς τώρα να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τι γίνεται με την ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, η οποία καθώς φαίνεται προχωρά και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς. Θα έλεγε κανείς ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες, καθώς το θέμα της ιδιωτικοποίησης τέθηκε χθες το βράδυ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα, εκδόθηκε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναφέρεται στη συνυπογραφή για την παραχώρηση των ιδιωτικών των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας μας σε ιδιώτη. Πάμε να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ. Προχωρά παρά τις αντιδράσεις και τις ομαδικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, με την κυβέρνηση να συνυπογράφει δύο συμβάσεις παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Slendel για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Χθες το βράδυ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία επικαλείται την ανάγκη άμεσης έγκρισης των σχεδίων σύμβασης παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί η κυβέρνηση βιάστηκε να υπογράψει τη σύμβαση, το Υπουργικό Συμβούλιο μάλλον, αυτό μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε τους κυβερνώντες. Εγώ η Fraport δεν έχει το χρήμα να το δώσει, ζητάει παράταση των ενιωτικών, τις έχουν δοθεί και η κυβέρνηση βιάζεται να υπογράψει συμβάσεις χωρίς να έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Αυτά μάλλον με κάποιο βουλευτή των Χανίων, αν τους βρείτε, γιατί είναι εξαφανισμένοι, αυτοί πρέπει να σας απαντήσουν πού βρίσκεται το όλο θέμα. Η ελληνογερμανική κοινοπραξία που αναδείχθηκε στο διαγωνισμό που έγινε πριν από ένα χρόνο έχει δεσμευτεί για επενδύσεις 330 εκατομμυρίων την πρώτη τετραετία και συνολικά 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επόμενες 4 δεκαετίες. Στο αεροδρόμιο των Χανίων, ωστόσο, εκτελούνται ήδη εργασίες επέκτασης, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Βεβαίως προχωρούν και με γοργούς ρυθμούς. Γιατί θα πρέπει να το παραδώσουμε στη Fraport, γι' αυτό το λόγο. Η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ παρέχει εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υποδομών για τη συνυπογραφή για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου των συμβάσεων παραχώρησης. Την ίδια ώρα εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο έχουν προσφύγει η Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος και ο Δήμος Χανίων. Είμαστε σε εγρήγορση. Το παράξενο είναι ότι δεν έχουν έρθει ακόμα επίσκεψη στο αεροδρόμιο των Χανίων, έχουν πάει η Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδο, Σαντορίνη, η Fraport. Στα Χανιά δεν έχουν έρθει. Και καταλαβαίνετε, τους περιμένουμε πώς και πώς, αλλά και στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι μήπως μία στο εκατομμύριο παίζει για... Μήπως και εξαιρεθεί. Ναι, μήπως. Το μυαλό μας αρχίζει και κάνει διάφορα σενάρια. Τα 14 αεροδρόμια που θα ιδιωτικοποιηθούν είναι αυτά της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, των Χανίων, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, του Ακτίου, της Καβάλας, της Ρόδου, της ΚΟ, της Σάμου, της Μυτιλίνης, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Κιάθου. Πάμε τώρα στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, να δούμε τι γίνεται με τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι σήμερα προχώρησαν σε κατάληψη των δημαρχείων. Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Δημαρχείο των Χανίων, με τους εκπροσώπους του κλάδου να ζητούν λύσεις σε χρόνια προβλήματά τους, ενώ τονίζουν με έμφαση ότι τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο πλήττουν ανεπανόρθωτα συνολικά τους Δήμους αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θα πρέπει ωστόσο να πούμε ότι σε επίπεδο Χανίων, δύο ήταν τα Δημαρχεία στα οποία οι εργαζόμενοι δεν προχώρησαν σε κατάληψη, ήταν αυτά του Δήμου Σφακίων και του Δήμου Καντάνου Σελήν. Την έντονη αντίθεσή τους ενάντια στο τρίτο μνημόνιο και στα μέτρα που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, πλήττουν ανεπανόρθωτα τον κλάδο, εξέφρασαν οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ, προχωρώντας σε συμβολική κατάληψη των δημοτικών καταστημάτων. Τα θέματα που κυρίως απασχολούν τους εργαζόμενους είναι οι επερχόμενες αλλαγές, για τις οποίες έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό, τα εργασιακά καθώς και στη φορολογία. Μαζευόμαστε έξω από τους χώρους δουλειάς για να απαιτήσουμε
αιτήματα που χρονίζουν και που με τα λύπη μας βλέπουμε ότι ισχύει το ίδιο, συνεχίζουν να χρονίζουν και από αυτή την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα στα Χανιά, κατάληψη θα έχει το Δημαρχείο των Χανίων που είμαστε τώρα, το Δημαρχείο του Πλατανιά, το Δημαρχείο Κισάμου και το Δημαρχείο Αποκορώνου. Γιατί κάνουμε αυτή την κατάληψη και θα γίνουν και συνελεύσεις απ' έξω. Γιατί υπάρχει στα προαπαιτήμενα του Τρίτου Μνημονίου συγκεκριμένα πρόθεση και απέτηση των δανειστών να καταργήσει τα βαρέα ανθυγινά όσο αφορά το συνταξιοδοτικό από τους συναδέλφους της καθαριότητας. Το ζήτημα είναι ότι πλέον έχουμε την εφαρμογή ενός Τρίτου Μνημονίου, του πιο καταστροφικού, και γιατί έρχεται να προστεθεί, αν θέλετε, στα δύο προηγούμενα, που ολοκληρώνει την κοινωνική καταστροφή και την εργατική γενοκτονία. Είναι ένα μνημόνιο που στην κυριολεξία έρχεται να σαρώσει ό,τι έχει μείνει από κοινωνικά αγαθά, εκπαίδευση, υγεία, ασφάλιση, αλλά και από εργασιακά δικαιώματα. Σημαντικό ζήτημα για μας είναι το θέμα του ασφαλιστικού, που απασχολεί βέβαια όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά συνολικά τους εργαζόμενους, που από ό,τι φαίνεται πάμε πλέον στην πλήρη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Όπως επεσήμανε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ Παντελής Βαϊνάς, οι εργαζόμενοι πρέπει να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις προκειμένου να στείλουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση. Να στείλουν ένα διπλό μήνυμα και προς την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς τις ηγεσίες των συνδικάτων, ότι δεν είναι δυνατόν με μια απεργία, η οποία πιθανά θα την ακολουθήσει μια δεύτερη μετά από 2-3 μήνες, στο γνωστό πρόγραμμα δηλαδή των 24 απεργιών, αλλά θέλει να σκλήσει μια κλιμάκωση αγωνιστική, ένα συντονισμένο αγώνα και με τους αγρότες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με όλους τους εργαζόμενους, με όλο το λαό, η οποία θα είναι μια κινητοποίηση, αν θέλετε, συνεχόμενη, με επιθετικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες όπως είναι η σημερινή κατάληψη και απεργίες οι οποίες θα οδηγούν και θα εμπνέουν τον κόσμο για την ανατροπή και όχι απλά για τη διαμαρτυρία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βαδίζει την πεπατημένη των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων με ακόμα χειρότερες επιθέσεις. Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Καλούμε όλους σε συμμετοχή στην απεργία στις 12 του Νοέμβρη και στη συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Και μιας και περί απεργιών ο λόγος, να πω ότι συνεχίζεται και η απεργία των εργαζομένων στα πλοία. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις κινητοποιήσεις της και προκήρυξε νέα 48-ωρη. Έτσι, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Θα έρθουμε τώρα σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία και την προσφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ενώ θα δούμε και τον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περίοδου, η οποία έληξε στις 31 Οκτωβρίου. Είναι κοντά μας λοιπόν ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών των Χανίων, ο κύριος Γιάννης Μαραγκάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαραγκάκη. Καλησπέρα. Πριν περάσουμε στον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου, ο οποίος είναι θετικός, μιας και είχαμε λιγότερες πυρκαγιές φέτος, θα ήθελα να δούμε ένα άλλο θέμα που αφορά σε ένα αίτημα το οποίο είχατε διατυπώσει, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τμήμα της ΕΜΑΚ στα Χανιά και σε έκτακτες περιπτώσεις να μην χρειάζεται κάθε φορά να έρχονται τα μέλη της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο. Ωστόσο, πήρατε απάντηση από το αρχηγείο και είναι αρνητική. Με ποιο αιτιολογικό? Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά το αίτημα το είχε κάνει η Αντιπεριφέρεια Χανίων προς το Αρχείο Πυροσβεστικού Σώματος, γιατί βλέποντας βέβαια όλες αυτές τις διασώσεις που έχουμε στην αντιπυρική περίοδο μέσα στα φαράγγια και το χειμώνα και το καλοκαίρι και εκτός δηλαδή αντιπυρικής περίοδου, θεώρησε καλό ότι έπρεπε να ζητήσει από το Αρχείο Πυροσβεστικού Σώματος τη μετεγκατάσταση κλιμακίου της ΕΜΑΚ στα Χανιά. Και εκεί απάντησε το αρχηγείο ότι καλυπτόμεθα από την τρίτη ΕΜΑΚ που εδρεύει στο Ηράκλειο και κοινοποιήθηκε για αυτό το έγγραφο σε μένα. Αυτό έγινε και είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω, η ΕΜΑΚ να δημιουργήσει κλιμάκιο. Αυτό που θα μπορούσαν να έχουν ζητήσει και το οποίο μπορεί να επανέλθει η Αντιπεριφέρεια, πιστεύω, είναι μήπως καταφέρουμε άνθρωποι ειδικοί στην ορειβασία και που έχουμε εμείς τέτοιους ανθρώπους, εκπαιδευμένοι σε ειδικές αποστολές, να αποσπαστούν 3 μήνες, 3 τουλάχιστον άτομα στα Χανιά με πλήρη διασωστικό εξοπλισμό. Επομένως, ένα σε κάθε βάρδια πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση με τη βοήθεια των δικών μας. Έτσι και αλλιώς υπάρχει ανάγκη. Είδαμε ότι και το καλοκαίρι που μας πέρασε, κύριε Μαραγκάκη, είχαμε δεκάδες τέτοια περιστατικά, διασώσεις, περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχασαν κατά κάποιο τρόπο τα ίχνη τους στα ορεινά της Κρήτης, σε δύσβατα μονοπάτια, χάθηκαν μάλλον τα ίχνη τους και εκεί κληθήκατε εσείς να επέμβετε και να βοηθήσετε. Πόσα τέτοια περιστατικά είχαμε? Έχετε ήδη προβεί σε έναν απολογισμό και έχει σημασία αν το συνδυάσουμε με το αίτημα το οποίο είχε διατυπωθεί.
Κοιτάξτε, δικαιολογημένα πιστεύω ότι έγινε το αίτημα από την αντιπεριφέρεια. Δεν μπορώ εγώ να το κρίνω, δηλαδή δεν γνωρίζω και τις... Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχουμε πολλές διασώσεις, αναζητήσεις σε βουνά, μεταφορά τραυματιών κτλ. Από 1/5 του 2015 μέχρι 9/9 του 2015 θέλω να σας πω ότι είχαμε 6 αναζητήσεις στα βουνά, είχαμε 25 άτομα που διασώσαμε τραυματική, μεταξύ των οποίων ήταν και τραυματίες μέσα στα βουνά, 5 διασώσεις από αυτών μεταφέρθηκαν με φορείο, είχαμε 8 μεταφορές ασθενών υπερήλικων ατόμων μέσα στα φαράγγια και απεγκλωβισμένους από τροχέα είχαμε 10, διασώσεις από πλημμύρες 16 και θα σας πω, εντάξει, και διασώσεις ζώων 20. Αλλά βλέπω εδώ ότι υπάρχει υπάρχουν εδώ 25 και 30 διασώσεις περίπου το καλοκαίρι έχουμε σε βουνά και σε δύσκολες καταστάσεις μέσα στα φαράγγια κτλ. Ίσως γι' αυτό και η αντιπεριφέρεια έκανε αυτό το χαρτί και επειδή είχαμε και περιστατικά στα οποία έχασαν τη ζωή τους και άνθρωποι, γι' αυτό έγινε αυτό το χαρτί από την αντιπεριφέρεια και κοινοποιήθηκε και σε εμάς. Υπήρχε δηλαδή η ανάγκη, γίνεται αντιληπτό ότι υπήρχε ανάγκη για να υπάρχουν εδώ άνθρωποι. Υπήρχε ανάγκη της ΕΜΑΚ. Και υπάρχει ακόμα, ξέρετε. Και υπάρχει. Διότι είναι τέτοιος ο ορεινός όγκος των Χανίων, είναι οι τουρίστες οι οποίοι περπατάνε τα μονοπάτια, τα Ε4 για όλα τα μονοπάτια, χωρίς να παίρνουν μέτρα ασφαλείας. Έχουμε συνέχεια διασώσεις, χειμώνα-καλοκαίρι. Εγώ σας είπα τώρα αυτά τα στατιστικά από 1 του Μάη μέχρι 9 του. Δεν σας είπα για όλο τον χρόνο, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερα όλο τον χρόνο. Βέβαια, είναι ενδεικτικά. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται, τι έγινε. Μάλλον τη φετινή αντιπυρική περίοδο, κύριε Ραγκάκη, τα πράγματα δεν πήγαν και άσχημα. Αν σκεφτούμε ότι είχαμε μεν πυρκαγιές, όχι όμως μεγάλες. Όχι καταστροφικές, όχι της έκτασης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τι λέει ο δικός σου απολογισμός, τα επίσημα στοιχεία? Στο νομό Χανίων πιστεύω ότι είχαμε μια επιτυχημένη αντιπυρική περίοδο, αν και είχαμε σε σύνολο 101 πυρκαγιές σε όλο το νομό. Εν τούτης, τα στρέμματα ήταν πολύ λίγα, 235 στρέμματα που μπορεί να τα καλύψει και μια πυρκαγιά, όπως γνωρίζετε. Άρα είχαμε μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Εξώστον όμως γνωρίζω και επειδή αναπληρώ τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης και στους άλλους νομούς είχαν επιτυχία, δηλαδή και οι άλλοι νομοί. Ήταν μια επιτυχημένη αντιπυρική περίοδος με λίγα στρέμματα καμένα, ενώ ήταν πολλές πυρκαγιές. Αυτό οφείλεται στον καλό επιχειρησιακό σχεδιασμό τον οποίο έχουμε στο νομό μας και γενικά στην Κρήτη και στην άμεση επέμβαση από όμορες δυνάμεις. Δηλαδή, όλες οι υπηρεσίες μαζί ταυτόχρονα θα πάμε σε ένα συμβάν. Θέτουμε τον κόσμο αμέσως σε επιφυλακή αν χρειαστεί και καταφέρνουμε να έχουμε επιτυχίες. Πιστεύω. Μας βοήθησε και ο καιρός, μας βοήθησε και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος τώρα έχει ευαισθητοποιηθεί και με τη συμβολή τη δική σας μέσω της μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Αμέσως θα τηλεφωνήσουν, θα σπεύσουν, θα βοηθήσουν και οι κτηνοτρόφοι μας βοηθάνε, όλοι και οι αγρότες και είχαμε μια επιτυχημένη περίοδο. Και αυτό. Η επιτυχία ποια ήταν? Ότι δεν σηκώθηκε ελικόπτερο. Δηλαδή δεν σηκώσαμε ελικόπτερα, δεν φέραμε αεροπλάνα από την Αθήνα, που σημαίνει ότι όλα αυτά είναι κοστοβόρα. Έτσι, γιατί το ελικόπτερο αλλιώς πληρώνεται την ώρα που θα πετάξει, αλλιώς πληρώνεται την ώρα που θα κάνει βολή και αλλιώς την ώρα που είναι μισθωμένο. Και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόστος για να σηκωθεί ελικόπτερο από την Ελευσίνα και να παρέμβει σε κάποια κατάσβεση πυρκαγιάς εδώ στην Κρήτη. Ναι, βέβαια, ήταν το κόστος. Το ελικόπτερο έδρευε στα Χανιά. Αλλά δεν χρειάστηκε να κάνει ρήψεις. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να σηκωθεί. Που σημαίνει. Mm-hmm. Το λέω για άλλες πυρκαγιές στο παρελθόν. Ναι, βέβαια. Που χρειαζόταν και άλλα μέσα εναέρια από την Αθήνα. Βέβαια. Δεν αρκούσε το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έχουμε στην Κρήτη. Τα γλιτώσαμε, ας το πούμε. Έτσι. Δηλαδή οικονομικά είμαστε. Μάλιστα. Τώρα, μπορεί η αντιπυρική περίοδος να έληξε, κύριε Μαραγκάκη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι το πυροσβεστικό σώμα σε ετοιμότητα και δεν θα περιμένουμε και νέες πυρκαγιές. Γιατί όπως έχετε πει και εσείς από την εμπειρία σας, μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώνονται εκτός αντιπυρικής περίοδου. Ναι, αυτό είναι γεγονός και ήθελα να σας πω ότι δεν σημαίνει τώρα επειδή πέρασε η αντιπυρική περίοδος ότι πρέπει ο καθένας αφιδός να καίει και να προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες, γιατί πάλι έχει ορισμένα. Πάλι εμπίπτει σε διατάξεις. Όπως η 9 υπαριθμών διάταξη πυροσβεστική ορίζει σαφώς ότι μπορεί να προβαίνει κάποιος σε καύση πολυμάτων καλλιεργειών αν έχει πάρει κάποια μέτρα. Δηλαδή να έχει αποψηλωμένη περιοχή στα 150 μέτρα, να έχει νερό, να έχει φτιάρι με χώμα να την κουκλώσει και να γνωρίζει και τις καιρικές συνθήκες. Αυτό πιστεύω ότι είναι καλό
να το ξέρει κανείς όταν προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες για να μην κινδυνεύσει η περιουσία του και των γειτόνων του. Μιλάμε κυρίως για την καύση πολυμάτων από καλλιέργειες, αλλά και για φωτιές που βάζουν συχνά κτηνοτρόφοι. Και που πολλές φορές έχει αποδειχθεί. Οι κτηνοτρόφοι πάλι είναι άλλο. Μίλησα για γεωργικές καλλιέργειες. Mm-hmm. Για καύση πολυμάτων καλλιεργειών, στις οποίες μπορεί ο καθένας να καίει με προϋποθέσεις. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, αυτή είναι μια άλλη περίπτωση, διότι εκεί πάλι εμπλέκεται και το δασαρχείο και εμείς και ο ΠΚΠΕ και πρέπει να είναι προσεκτικός ο καθένας, γιατί γνωρίζετε όλες αυτά, έχουμε ξαναπεί, ότι πρέπει εμείς να στιγματίσουμε την περιοχή, να ενημερωθεί το δασαρχείο και γνωρίζετε ότι θα έχουμε και πρόβλημα αν προκύψει κτηνοτροφική πυρκαγιά. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω κύριε Μαραγκάκη για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εύχομαι να κυλήσει έτσι ήρεμα και το επόμενο διάστημα. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Εμείς θα έρθουμε πάλι σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Έχει να κάνει με κινητοποίησεις και πάλι αυτή τη φορά μαθητών, οι οποίοι διεκδικούν τι άλλο, δημόσια και δωρεάν παιδεία. Λέγαμε και χθες για τα μαθητικά συλλαλητήρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας και εδώ σε πόλεις της Κρήτης, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταλήψεις, με το μέτωπο ωστόσο να περιορίζει τουλάχιστον εδώ στα Χανιά, και σήμερα είναι λιγότερα τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Μειώνονται μέρα με τη μέρα τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη στα Χανιά, καθώς σύμφωνα με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μανούσα Μαραγκάκη, πλέον από τα 14 σχολεία της Τρίτης, μόλις 6 σχολεία δεν γίνεται μάθημα σήμερα. Τα σχολεία που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών είναι το 6ο Γυμνάσιο Χανίων, το Γυμνάσιο Βουκολιών, το Λύκειο Βουκολιών, το Λύκειο Αλικιανού, το ΕΠΑΛ Ακροτηρίου και το ΕΠΑΛ Βρυσών. Από τη συζήτηση που έχουμε διαμέσου των συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά και των διευθυντών των σχολικών μονάδων, γίνεται μια συζήτηση με τα παιδιά προκειμένου να πιστούν, να επιστρέψουν, να ανοίξουν τα σχολεία τους. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την κάλυψη των γενών τις επόμενες ημέρες. Ήδη έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τα κενά, τουλάχιστον στα Χανιά. Δεν έχουμε τόσο μεγάλα κενά όσο σε άλλες περιοχές. Και εκτίμησή μας είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψουν σιγά σιγά τα παιδιά στο σχολείο τους. Η αναπλήρωση των μαθημάτων που έχουν χαθεί από τις καταλήψεις θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζει η Υπουργική Εγκύκλειος. Η αναπλήρωση των ωρών θα γίνει σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης το 2015. Οι ώρες που θα χαθούν θα αναπληρωθούν. Όχι σε αργίες, αλλά σε ημέρες σε οποίες πρόκειται να γίνονται δραστηριότητες σχολικές, εορτές κλπ. Εμβόλυμα σε αυτές τις ημέρες θα μπορούν να συνδυαστούν και η διδασκαλία των μαθημάτων, αλλά και οι γιορτές οι οποίες προβλέπονται για ολόκληρη την ημέρα. Οπότε θα έχουμε ένα συνδυασμό για να συμπληρωθούν τα κενά των μαθημάτων που θα χαθούν. Όπως επεσήμανε ο Μανούσος Μαραγκάκης, στα Χανιά τα εκπαιδευτικά κενά είναι ελάχιστα και αναμένεται να έχουν καλυφθεί ως το τέλος της εβδομάδας. Μειώνονται τα κενά των εκπαιδευτικών, παραμένουν τα κενά στους θεολόγους που έχουμε σε επίπεδο νομού. Δύο φιλολόγους από λειτουργικά κενά που προέκυψαν αυτές τις ημέρες. Στους φυσικούς δεν έχουμε κενά, στους μαθηματικούς λίγα κενά και εκεί. Οπότε συμπληρώνονται, στην ειδική αγωγή έχει τοποθετηθεί το προσωπικό και δεν έχουμε κανένα κενό ούτε στο βοηθητικό προσωπικό, ούτε στο επιστημονικό προσωπικό, αλλά ούτε και στο διδακτικό προσωπικό και για τα σχολεία ειδικής αγωγής. Η κατάσταση δείχνει να ομαλοποιείται σιγά σιγά και εκείνο που πρέπει να κάνουν τα παιδιά είναι να ξαναδούν και να συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς, με τους διευθυντές τους και να επιστρέψουν ξανά στα σχολεία τους και να ανοίξουν τα σχολεία.